Έλα Βασίλη. Ναι. Έλα Βασίλη. Έλα φίλε, τι κάνεις. Καλά πάμε. Λοιπόν, μπορείς να μιλήσεις, έχεις χρόνο να ηχογραφήσουμε την παρουσίαση. Ναι, μπορώ. Ωραία. Για πες μου. Λοιπόν, απόλυτα ευχαριστημένος. Έχω παραλάβει μήνες, αλλά τώρα έχω κάνει τις δοκιμές, τώρα αυτό θα αλλάξει. Και επειδή δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Και από το μηχάνημα που φτιάχνεις εσύ και από τα στροφεία που φέρνεις και τα συνοδεύεις στο μηχάνημα και από την υποστήριξη ανθρώπων του φόρουμ, η οποία είναι εξαιρετική και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπιλί, έλα. Εσύ έχεις το ρουλεμανάτι, έτσι. Ναι, το ρουλεμανάτι. Α5S, Παύλα Εύω. Εύω, ναι. Ναι, Εύω, γιατί... Παύλα, ναι. Είχες επιλέξει και το J0S για στρογγυλό ρέλι. Ακριβώς. Και επειδή κάνεις και στρογγυλό ρέλι, ήθελες μειωμένες στροφές. Ναι. Ωραία. Να πούμε καλ βέβαια... Καλ 16, Νίκο, Καλ 16, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για πες μου. Κοίταξε, σε αυτό το καλ φάνηκε για χρησιμότητα. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν επισήγγες στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία. Είναι πανάκριβα. Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις ένα φυσίγγι ας πούμε απλό, το αντίστοιχο ας πούμε των 32 γραμμαρίων του καλ 12 είναι τα 28 στο καλ 16. Ένα αξιοπρεπές φυσίγγι που είναι το φιόκι έχει 14,5 ευρώ το κουτί. Κοίταξε, καλό είναι να μην αναφέρουμε μάρκες, λέμε ας πούμε ναι, τιμολογήσεις. Ναι, λοιπόν, 14,5 ευρώ λοιπόν, ένα καλό εμπορικό φυσίγγι, απλό, όχι κάτι ξεζητημένο, έτσι. Ένα φτηνό καλ 16, τι κοστολόγιο έχει, είτε ελληνικό είτε ξένο. 10 ευρώ το φτηνότερο. Ωραία, το κουτί 25. Ναι, ακριβώς. Εσύ έχεις υπολογίσει κοστολογικά τι σου βγαίνει? Όχι, δεν έχω υπολογίσει. Δεν έχω μπει στη διαδικασία καν. Όταν σκέφτηκα να κάνω την αγορά, είχα υπολογίσει τότε και μου ήταν κάτι κάτω από τα 7 ευρώ. 7 ευρώ 25. Αλλά, ναι, οτιδήποτε φτιάξω και πάντα με καινούριους κάλικες, έτσι. Πάντα καινούριους. Ωραία, οπότε εσύ παίζεις 7 με 8 ευρώ. Οτιδήποτε. Αλλά πρόσεξε, Νίκο μου, όταν θα πάω να πάρω διασπορά, που είναι ελάχιστα στην αγορά, ή θα πάρω, τέλος πάντων, κάτι για τελικό φυσίγγι που έχει γύρω στα 18-19 ευρώ το κουτί, εγώ αυτό το φυσίγγι θα το γεμίσω καλύτερα, πάλι με 7 ευρώ. Ή άμα πάω στο γερμανικό φυσίγγι, που είναι μόνο σε νούμερο 6 και θα γίνει ειδική εισαγωγή, θα πληρώσω 20 ευρώ την κασετίνα των 10. Άμα πάμε δε σε φυσική φάσα, που θα πάμε σε αμερικάνικο αναγκαστικά, θα πάμε από 30 έως 40 ευρώ το κουτί, 25. Λοιπόν, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Και σου λέω και πάλι όμως ότι δεν το έκανα για τα χρήματα. Έτσι, το έκανα γιατί ήθελα να ρίχνω εκείνο που γουστάρω εγώ, αν μπορέσω να το φτιάξω. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα και με την πιθανότητα να αποτύχω τελείως. Αλλά ήθελα, όλοι και εμείς έχουμε τη λόξα μας και θέλουμε να το κάνουμε όπως το γουστάρουμε εμείς. Ωραία, Βασίλη. Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Λοιπόν, ωραία, αυτά με το CAL 16, μία ανωτελεία. Αν βγάλουμε από τη μέση το κοστολόγιο, εσύ πρέπει να μου εστιάσεις στα πόσα μέτρα είχες απόδοση με τα φυσίγγια του εμπορίου μαζικής παραγωγής και με τα εξεζητημένα που ήταν τα διπλά και τα τριπλά λεφτά του μέσου όρου και μετά να μου πεις τι έκανες με την ιδιογόμωση, τι προβλήματα αντιμετώπιζες στην αρχή, αν έκανες κάποιο λάθος συναρμολόγησης και μετά που επίλυσες όλα τα προβλήματα και ρύθμισες και ρέλιασες εκεί που πρέπει και έκλεισες εκεί που πρέπει και ρύθμισες εκεί που πρέπει, τι διαφορές στις αποδόσεις στα 20 μέτρα, στα 30 μέτρα και πάει λέγοντας. Πολλά ερωτήματα. Ανεβάλλοντα στη σειρά όσον αφορά τις διαφορές στις αποδόσεις. Δεν θα μιλήσω με αποστάσεις, γιατί δεν έχω δοκιμάσει συγκεκριμένα να σου πω αποστάσεις. Δεν θα σου πω στα τόσα μέτρα. Δηλαδή και στο παρελθόν είχα πάρει εξαιρετικά μακρινές δοχικές με φυσίγγια εμπορίου. Όμως δεν είχαν σταθερότητα. Περισσότερα από αυτά, ιδιαίτερα σε διάφορους καιρούς, δεν είχαν καλά σκοτώματα. Οι κυνηγοί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Καλά σκοτώματα. Έβλεπε το πουλί, δεν την άρπαζε όπως πρέπει να πάει. Τραυματισμένο. Λοιπόν,
ή και δεδομένο, αλλά δεν ήταν η ντουβεκιά όπως την έχεις μάθει, ας πούμε, στο CAL 12 που είχα δυνατότητες να επιλέξω φυσίγια και πυρίτιδες μέσα στη μεγάλη ποικιλία, έβρισκα πάντα εκείνο που ήθελα. Στο CAL 16 δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα. Λοιπόν, οπότε βλέπω τώρα σκοτώματα πολύ καλύτερα. Σε δοκιμές που έχω κάνει, γιατί ακόμα είναι αρχή τη σεζόν και δεν έχουμε δοκιμάσει στα καινούργια, οι αποδόσεις είναι άριστες, ειδικά σεμιναριακές θα έλεγα, αποδόσεις των φυσικών και σε διάθεση και σε συγκέντρωση κλπ. Και στα καινούργια που το δοκίμασα, τριγώνει ορτίκι, πολύ πολύ καλά σκοτώματα, πάρα πολύ καλά σκοτώματα, οι προσκοπεύσεις όπως τις θέλω κλπ. Πάντα κειμενόμενο στα 7-8 ευρώ. Ναι, δεν μου λες. Παραπάνω, ό,τι και να κάνεις. Έκανες και διασπορά. Κοίταξε, έχω κάνει ρέλι στον κιλό, ας πούμε, ημι διασποράς. Και τώρα κουβεντιάζω με ένα φίλο από το φόρουμ να μου δώσει και ένα setup διασποράς. Την πατέντα του παππού που παίρνει το 12, τον εξεραφίζει, του κάνει την... Ακριβώς. Ακριβώς, η πατέντα του παππού, αυτού του ανθρώπου, του υπέροχου. Του Νίκου Ταγγελόπουλου. Ακριβώς αυτού. Λοιπόν, να είναι καλά και ο Γιωργάκης, και ο πρόεδρος. Και ο Αγγελόπουλος, Τσιγαδάκης. Λοιπόν, όλοι οι Παναγιά κοντά τους. Οι τρεις οματοφύλακες. Οι τρεις οματοφύλακες, ναι. Λοιπόν, και είχαν κάνει τότε την πατέντα και ξηραφίζανε το 12, τον εφέρνανε για το 16. Και καθότανε κουτί. Ναι, τον αποκεντρωτήρα. Έτσι, τον αποκεντρωτήρα. Διασπορέας αποκεντρωτήρας. Ακριβώς. Είναι ανάλογα τη σύνθεση και τη συναρμολόγηση. Λοιπόν. Ναι. Και κοστολογικά, ας πούμε, πάντα κάτω των 10 ευρώ, ό,τι και να κάνεις. Δεν τα φάει στα 10 ευρώ με τίποτα. Εγώ σου λέω, πρέπει να είναι πάντα κάτω των 8. Εντάξει, μέσω όρο. Νομίζω, δεν έχω μετρήσει, θέλω αλλά να μου πεις, έχω μείνει σε αυτή την εντύπωση. Αν πήγαινες με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχεις δοκιμάσει, πρακτικά, αν πήγαινες με ένα κουτί εμπορικά, έτσι, ναι. Πόσα πουλιά θα έπαιρνες με ένα κουτί εμπορικά και πόσα πουλιά με τις ίδιες, με τα ίδια ποσοστά σκόπευσης επιτυχίας θα πάρεις με τα φυσίγια τα δικά σου. Κοίταξε, Νίκο, τώρα αυτή είναι η υποθετική ερώτηση. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, έχει τύχει να πάρω και πολλά πουλιά στο κουτί με εμπορικό, γιατί πήγαινε εκείνη την ημέρα. Αλλά όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ούτε τις πυρίτιδες, ούτε είναι γεμισμένα σωστά και το βλέπεις, δεν είναι ίδια δηλαδή μεταξύ τους πολλές φορές ή από παρτίδα σε παρτίδα, μετά είναι τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, θα κάτσει και άλλη φορά δεν θα κάτσει. Εγώ λοιπόν, θέλω να κάθεται κάθε μέρα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα. Λοιπόν, και επειδή και εγώ θα ήθελα, γι' αυτό πήγαμε στην Γιωγόμο. Ωραία, στο μέσο όρο του σου κάθεται η μέρα, δεν σου κάθεται η μέρα. Και το να σου κάθεται κάθε μέρα, τι απόδοση είναι? Τι να σου πω τώρα, πάντως πιστεύω ότι σε μια μέρα, ας πούμε, που θα σου στρωτά τα πουλιά, μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, στο κουτί, άμα είσαι και εσύ σε καλή μέρα και 18 πουλιά, τα 15 θα τα πάρεις. Όταν είναι στρωτά πουλιά, άμα είναι πολύ δύσκολα πουλιά, μπορεί να έχει και αποτυχία. Πάντως σίγουρα δεν θα σου φταίνει τα φυσική, και αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Δηλαδή, αν βάλει ένα πρωταθλητή, θα τα πάρει όλα. Λοιπόν, το ζήτημα δεν θα σου φταίνει τα φυσική. Σου λέω ωραία σκοτώματα, εκεί που τι θέλει προσκοπεύσει, θα το βρει το φυσική εκεί που το γουστάρει, θα το φτιάξει και θα το έχει πάντα έτσι όπω το γουστάρει εσύ. Ωραία. Αυτό είναι. Πες μου τώρα, σαν εργονομία, σαν χειρισμό, μέχρι να μάθεις τη μηχανή να την κλείνεις, να τη ρυθμίσεις εκεί που πρέπει, τα στάδια, όλα τα πάντα, τα κέντρα, η εργονομία του μοχλικού, η κούραση του χειριστή κτλ. Πώς τα βλέπεις? Κοίταξε, καλά, το μοχλικό δεν το συζητάω. Λοιπόν, το μοχλικό είναι απίστευτο, δεν σε κουράζει καθόλου. Εγώ δεν έχω εμπειρία από άλλα μηχανήματα, έχω δει, δεν έχω χρησιμοποιήσει, αλλά αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν συζητάμε για το μοχλικό. Είναι εξαιρετικό. Η εργονομία προϋποθέτει ότι θα πρέπει να εμπλακείς λίγο, να μάθεις. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο, πάντως, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτιάξεις οπτικά, δηλαδή ακόμα και να μην έχεις γνώση διαγόμωσης και να βγάλεις ένα αποδοτικό φυσικό, οπτικά να το βγάλεις τέλειο, είναι, θα έλεγα, πολύ εύκολο. Δηλαδή, εγώ την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, που μου την έστειλες και είχα όλα τα στάδια, σου έστειλα φωτογραφίες με σχεδόν τέλεια κλεισίματα,
και μου είπε: αν μπορεί να βγάλει 20 ήδη, να σε παραδεχτώ. Έβγαλα 20 ήδη. Και δεν είχα τη μηχανή 3 μέρες, 4. Ήταν εύκολο. Το θέμα είναι μετά από εκεί πέρα να μάθει αυτά τα όμορφα φυσίδια να είναι και αποδοτικά. Ναι, πρέπει. Δηλαδή, ένα έμπειρο ιδιογομωτή θα κερδίσει κατευθείαν ένα τέλεια, ένα όμορφο φυσίδι και επειδή τα φυσίδια βγαίνουν ίδια και στα πατήματά του και στις πιέσεις τους και λοιπά, άμα το setup είναι σωστό, θα βγάλει ένα τέλειο φυσικό. Ωραία, πες μου τώρα λίγο, Μπίλη, τη λάθος μέτρηση που είχες κάνει με την Diana, πώς το επιλύσατε και την διαφορά, αφού το επιλύσατε, την απόδοση. Λοιπόν, καταρχάς θα σου πω ότι το λάθος ήταν το μεγάλο πάτημα, δηλαδή άφηνα 10 μισόδιος 11 χιλιοστά κενό. Εσύ μου είχες φτιάξει με ζουράκι 12-13 χιλιοστά, όπως το είχαμε κουβεντιάσει στην αρχή. Για το CAL 16. Ναι, για το CAL 16. Παρόλο που είχαμε συζητήσει ότι γενικώς εγώ θα ψαχτώ με Diana και όχι τόσο πολύ με συγκεντρωτήρα. Λοιπόν, με συγκεντρωτήρα το βρήκα αμέσως, γιατί είναι εύκολο να το βρεις, έτσι, από την πίεση που βάζεις. Ιδιαίτερα το κάνεις στην αρχή σε διαφάνη κάλικα και μετά είναι τυφλοσούρδης. Και με τη μία βρήκα φυσίγκια που απέδωσαν άριστα στο τριγώνι και σε ζέστη, με σιπέ. Λοιπόν, όμως με τη Diana τα 10,5-11 χιλιοστά δημιουργούσαν πολύ μεγάλη πίεση στο πάτημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δουλέψει το φυσίγκι, δηλαδή να υπάρχει μια παραμόρφωση και να μπλοκάρει το όπλο. Ωραία. Γιατί είχε πάρα πολύ μικρές ανοχές στο όπλο. Λοιπόν, και αυτό το ζήτημα το λύσες με τον παππού παρέα, έτσι. Με τον παππού βέβαια, με και με τη συνδρομή και του Στόργου και του Τσιγαδά. Και του Γιώργου του Βέριου και του Τσιγαδά. Απλώς επειδή αυτοί είναι εξ αποστάσεως καθηγητές μου, δασκάλοι μου. Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο ειδικός του CAL 16. Ακριβώς. Απλώς δεν έχω δίπλα μου, είναι μακριά. Ο άνθρωπος, μιλάμε στο τηλέφωνο, με βοηθάει. Ο Τσιγαδάς ομοίως είναι μακριά. Πολύ, πολύ καλός γνώστης και δάσκαλος. Ο παππούς, συν της άλλης, είναι και κοντά, είναι προσβάσιμος. Λοιπόν, οπότε μπορεί να πάω σπίτι του και να πάμε και κυνήγι μαζί. Πες μου τώρα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι καλύτερη, η Evo EGR του παππού ή η Α5S, η Evo η δικιά σου? Καλύτερη. Πώς να σου απαντήσω αυτό τώρα, Νίκο μου? Θα το πω απλά. Με το μάτι, ποια είναι η πιο όμορφη? Η πιο όμορφη από όλες νομίζω ότι ήταν η Evo. Νομίζω. Ποια από τις δύο, του παππού ή η δικιά σου? Του παππού ή η δικιά σου? Α, του παππού. Νομίζω του παππού ήταν η πιο όμορφη. Φίλε, του παππού είναι και μοναδικό πρωτότυπο πειραγμένο μέχρι τα μπούνια. Ναι, ναι, το ξέρω. Που την είχα κρατήσει εγώ για μένα, μετά δεν είχα λεφτά, την έδωσα. Μετά δεν είχε λεφτά να μου την πληρώσει το παιδί με δόσεις. Κάναμε τράμπα με μία άλλη πεντασταδιακή, πιο φτηνή μαζικής παραγωγής. Την πήρα εγώ πίσω. Μετά μεσολάβησε ο παππούς για να μην χάσω ένα πελάτη. Και στο τέλος τη γύρισα τον παππού. Να είναι καλά και ο Σωτηράκης που βάλε πάντως τα λεφτά και τελείωσε. Πάντως, Νίκο, όλες ωραίες είναι. Έτσι, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο η ομορφιά. Είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το ίδιο. Αυτή είναι εντύπωση που θέλω. Εσύ σαν κατασκευαστής, τι λες? Εάν κάνεις μόνο στρογγυλό ρελί, του παππού ρελιάζει στις κάτω των 700 στροφών. Είναι γιατί πιο έχει καλή. Μεγαλύτερη μείωση, έχει μεγαλύτερη τροχαλία στο ρουλεμανάτο. Εσένα η τροχαλία σου είναι σε 20-32. Εσύ παίζεις στις 850 στροφές μέσω όρο. Ο παππούς παίζει στις 700. Άμα χρειαστεί στο μέλλον θα μου τη φτιάξεις και εμένα. Αν και ρελιάζει και το ρέλι το στρογγυλό που κάνει, ωραίο είναι. Όχι, μιλάμε για χάρτινος. Όχι, για χάρτινο δεν πάω σε χάρτινο. Εγώ δεν υπάρχει χάρτινος. Α, τελείωσε. Τελείωσε. Δεν πάμε αλλού. Οπότε τελειώσαμε, κλείσαμε. Έχουμε το πώς το λένε, το ειδικό μηχάνημα για την ειδική δουλειά έχει φτιάξει για μένα. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε την κλίση, πολλά είπαμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάντως. Παναγιά, για κοντά την εργασία και για την υποστήριξη και για την τεχνογνωσία. Και σου εύχομαι καλές δουλειές. Παναγιά, κοντά σου, να σε καλά, ευχαριστώ. Δώσ' μου και την εξουσιοδότηση της κλήσης. Την έχεις, εννοείται. Ωραία. Την έχεις. Thank you. Λοιπόν, να σε καλά.